Αυτή είναι μια εικόνα του κράτους. Σκηνικό θρίλερ με ένα σκουριασμένο πλοίο στο βυθό της θάλασσας και άλλο ένα έτοιμο να βυθιστεί αντικρίζει κανείς τη Μαρίνα στα μάλια. Μετά από καταγγελίες πολιτών του Δήμου Μαλίων μάθαμε έκπληκτη ότι το μικρότερο σκάφος που είναι βυθισμένο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση εδώ και 12 περίπου χρόνια αποτελώντας οξία αιστεία μόλυνσης. Το χειρότερο όμως πρόβλημα διαπιστώνεται λίγο παραδίπλα καθώς κανένας δεν περίμενε να διαπιστώσει το εξή. Το πλοίο που βλέπετε πίσω μου αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα τη συγκεκριμένη περιοχή, στη Μαρίνα των Μαλίων, αφού εκτό του ότι μπάζει νερά, αφήνει πετρέλαιο στη θάλασσα με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη μόλυνση. Το πρωί ήμουν στο, ακριβώ στο πλοίο μαζί με τον λιμενάρχη του τμήματο του Λιμένου Χερσονήσου και είδαμε ακριβώ τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο πλοίο που έχει το πρόβλημα. Έχουν εισχωρήσει ύδατα στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Κάποιο, ο ιδιοκτήτη προφανώ, πήγε να αντλήσει τα ύδατα από το μηχανοστάσιο. Με αποτέλεσμα να το αντιληφθούν οι κάτοικοι, να αντιδράσουν αμέσω και σωστά έκαναν και να σταματήσει η διαδικασία αυτή τη ανεξέλεκτη άντληση των υδάτων. Ένα αποθέτει ο καθένα, ότι αυτά πρόκειται περί, για σκουπίδια, ε, μολύνουν το περιβάλλον, ε, μολύννε, όχι μόνο το θαλάσσιο περιβάλλον και οπτικά το περιβάλλον σε μια, στη, αν θέλετε, στη, στο κέντρο μια τουριστική περιοχή. Εάν η Μαρίνα των Μαλίων δεν είχε αφαιθεί στο ΕΛΕΟΣ τη από το 1997 εξαιτία τη αδιαφορία του ΕΟΤ, τα πράγματα θα ήταν τώρα διαφορετικά, τονίζουν οι άνθρωποι του Δήμου Χερσονήσου. Το έργο, όπω ξέρετε, είναι η διοκτησία του ΕΟΤ έμεινε σε αυτή την κατάσταση από το 1997, δηλαδή πάμε να κλείσουμε μια εικοσαετία. Το κακό και το ζητούμενο είναι γιατί ένα σκάφος τέτοιο να μπορεί να είναι αγκυροβολημένο στην ουσία σε μια εγκατάσταση η οποία δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή η Μαρίνα των Μαλίων, σε εισαγωγικά Μαρίνα των Μαλίων, δεν είναι μια λιμενική εγκατάσταση στην οποία θα μπορούσε να λιμενίζονται σκάφη mm -hmm. είτε προσωρινά είτε Αόριστα, Άρα, για όλο έχει πάει. το σκάφο ε, εκεί. Δεν γνωρίζω αν είναι παράνομα, γιατί σα είναι, είναι, κάτι που είναι έξω από το φορέα το δικό μα, την αρμοδιότητά μα. Θα φροντίσουμε να καλοποιήσουμε το χώρο. Ό,τι περνάει από το χέρι μα, το κάνουμε προκειμένου να αλλάξουμε την εικόνα. Ανάστατη είναι όμω τώρα η κάτοικη των Μαλίων, βλέποντα από τη μία την υγεία των Λουόμενων να κινδυνεύει και από την άλλη το τουριστικό προϊόν τη περιοχή να υποβαθμίζεται όλο ένα και περισσότερο, ευελπιστώντα πω θα βρεθεί άμεσα μία λύση μετά του παρακμιακού τοπίου σε ένα μελλοντικό τουριστικό παράδεισο.